Πιστεύω ότι υπήρχε κάποια δουλειά στο πρώτο δεκαήμερο των χειμερινών εκτόσεων και στο τελευταίο δεκαήμερο των εκτόσεων. Το μήνα Μάρτιο, όπως ξέρετε, υπάρχουν προσφορές και νομίζω ότι με τον καλύτερο τρόπο θα τις εκμεταλλευτεί το κατανοητικό κοινό. Θα ήθελα όμως να πω ότι για να υπάρχει δουλειά πρέπει να υπάρχει πολιτική σταθερότητα και οικονομική σταθερότητα. Να δημιουργηθεί ένα φιλικό περιβάλλον προς τον επιχειρηματικό κόσμο, γιατί όπως ξέρετε μόνο η ιδιωτική πρωτοβουλία με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να φέρουν την πολυπόθητη αυτή λέξη δουλειά στην κοινωνία. Έτσι θα ανεβεί και η ψυχολογία του καταναλωτικού κοινού και θα προβεί σε αγορές. Νομίζω ότι αγορά και καταναλωτικό κοινό τους ενώνει η λέξη φιλία. Όσον αφορά για τις εκτόσεις, πριν από λίγες μέρες έληξε η περίοδος των εκτόσεων, αλλά τα καταστήματα και στην Κοζάνη αλλά και στη Δυτική Μακεδονία, όλοι οι συνάδελφοι θα κατά τόπους εμπορικές σύλλογοι θα ανακοινώσουν ένα δεκαήμερο προσφορών, οι οποίες είναι νομίζω ευεργετικές και για τα καταστήματα αλλά και για τον κόσμο. Πιστεύω ότι ο καταναλωτής θα δει ξανά ότι οι τιμές οι οποίες έχουν τα καταστήματα στις πόλεις και στην Κοζάνη είναι σε πλέον ρευστοποίηση των εμπορευμάτων. Δηλαδή είναι σε πολύ χαμηλές τιμές και είναι ευκαιρία πλέον ο κόσμος να βγει, να δει ότι αυτές τις τελευταίες μέρες είναι ευκαιρία. Είναι ευκαιρία να βρει ρούχα, παπούτσια και οτιδήποτε άλλο είναι εκτοσιακό σε πολύ καλές τιμές. Και γι' αυτό, αν και τις τελευταίες μέρες είχε μία αύξηση του τζίρου σε όλα τα καταστήματα και ο κόσμος ανταποκρίθηκε, γιατί πράγματι όλοι οι συνάδελφοι είχαν πολύ χαμηλές τιμές, τώρα είναι ακόμα πιο χαμηλές και πιστεύω ότι το δεκαήμερο αυτό από 5 έως 15, που τα περισσότερα καταστήματα θα κάνουν, γιατί δεν είναι υποχρεωτικό, ο καθένας από τους συναδέλφους μπορεί να κάνει να μην κάνει, αλλά αυτοί οι οποίοι έχουν τιμές χαμηλές είναι ευκαιρία ο κόσμος, το ξαναλέμε, να βγει, να ψωνίσει, γιατί είναι και χαμηλές τιμές και πολύ καλή ποιότητα.